Σε περίπτωση που ο πληθωρισμός είναι μηδενικός ή έχουμε φαινόμενα αρνητικού πληθωρισμού, αντιπληθωρισμού, αυτό δεν είναι καλό. Πάει να πει ότι μπαίνουμε σε μια φάση ύφεσης. Ένας μικρός μετριασμένος πληθωρισμός πάντοτε δίνει ένα τόν. Για μένα ένα 3% είναι ένας ανεκτός πληθωρισμός. Ένα 3%. Ο οποίος όμως να συνοδεύεται, και εδώ είναι το σημαντικό, από μια μεγαλύτερη αύξηση σε όρους παραγωγικότητας. Δηλαδή, αν έχεις πληθωρισμό 3%, να αυξάνει την παραγωγικότητά σου ετησίως κατά 6% ή 7%. Να πηγαίνουμε στο συν 2, δηλαδή. Μπράβο, συν 2, συν 3, έτσι ώστε να υπάρχει και μέρισμα, να υπάρχει πραγματική ανάπτυξη, έτσι ώστε να μπορούν να βελτιωθούν τα εισοδήματα των ανθρώπων και η φορολογική τους ικανότητα, έτσι ώστε να έχουμε και τις αναγκαίες δημόσιες υποδομές. Το ζήτημά μας είναι πιο όλο. Όλο όσα συμβαίνει στο μέτωπο του πληθωρισμού να ξεπερνιούνται από μία ανάπτυξη σε πραγματικούς όρους. Ναι, από μία παραγωγικότητα και από μία ενέσεις, ας πούμε. Όχι τόσο ενέσεις, όσο να μην αυξάνονται μονάχα τα ονομαστικά μεγέθη, να αυξάνονται τα πραγματικά. Να μην λέμε ότι φέτος το προϊόν αυτό έκανε 100, φέτος του χρόνου θα κάνει 105, αλλά να λέμε ότι φέτος μπορούμε να παράγουμε πολύ περισσότερα προϊόντα. Η αξία τους είναι 110 ή 115. Να παράγουμε, όχι. Σημαντική ανάπτυξη. Ναι.